σιωπή. Δύσκολο φιλί πριν από το αντίο. Σ' ήθελα πολύ. Ελεονόρα, το τελευταίο αγαπημένο τραγούδι, Δύσκολη σιωπή, είναι ένα τραγούδι που αγγίζει πάλι, τι να σου πω τώρα, τόσο πολύ και ταυτίζεται ο κόσμος αμέσως μαζί σου ξανά. Πώς τα επιλέγεις τελικά, έχεις ένα κοινό παρανομαστή, σου δίνεται αυτή η ευκαιρία όπως μου είπες και θέλω να μας πεις. Ναι, είμαι τυχερή γιατί έτσι πως τα έχει φέρει η ζωή σε μένα, μπορώ και διαλέγω τα τραγούδια μου, ακούω δηλαδή, βλέπω ποιο τραγούδι με συγκινεί, το επιλέγω, έρχομαι σε επαφή με τους δημιουργούς, το δοκιμάζω, γιατί πολλές φορές μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι το, όταν πάω να το ερμηνεύσω, να δω ότι τελικά ίσως επηρεάστηκα ως απλή ακροάτρια και ότι τελικά όταν πάω να το πω δεν είμαι το ίδιο. Οπότε έχω τη χαρά και όταν όλα αυτά ολοκληρωθούν, γίνει το demo, επικοινωνώ με τους δημιουργούς και έρχονται, μπαίνουμε στη διαδικασία ηχογράφησης και μου μένουν πράγματα που για την εποχή που τα έχω επιλέξει είμαι σίγουρη ότι είναι για μένα. Και μου δίνεις την μπάλα έτσι, να πούμε για την εποχή. Εν έτη 2017, μετά από πάρα πολλές επιτυχίες, και έρχονται ακόμα άλλες τόσες βέβαια, επειδή έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι δύσκολη η δουλειά που κάνεις και γενικά δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για τη δουλειά σας, τελικά πώς είναι η μουσική σκηνή όμως, παρά τις επιτυχίες, παρά τα και τα προβλήματα από πίσω, πώς είναι η μουσική σκηνή γιατί είναι Ελεονόρα Ζουγανέλη στην Ελλάδα? Κοίταξε, γενικώς δεν θεωρώ ότι βιώνουμε την πιο καλή εποχή για όλα τα πράγματα. Η τέχνη εκ των πραγμάτων επηρεάζεται από την καθημερινότητα και θα θέλαμε και να επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δυστυχώς η καθημερινότητα έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας. Η τέχνη έχει υποτιμηθεί, η δουλειά μου θεωρώ που δεν είναι ακριβώς και δουλειά και δεν ίσως είναι και πολύ ευχάριστο να τη λες σαν δουλειά, αλλά είναι η εργασία μας. Έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ, έχουμε αφήσει όλοι, ο καθένας με τη δική του, από τη δική του πλευρά, να πιστεύει ο κόσμος σε λανθασμένες εικόνες που ενδεχομένως κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης παράγουν ή προβάλλουν ή εμένουν. Η αλήθεια είναι πως βιώνουμε δύσκολα. Και όσο και να είναι αυτό δυσάρεστο, έχει και το ευχάριστο ότι είναι καλό να ζούμε την πραγματικότητα, να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να την φτιάξουμε, όχι να την οροποιήσουμε και να ζούμε παραμύθια, αλλά να την ομορφύνουμε, να μπορεί να είναι πιο ανοιχτή και για μας και και τον κόσμο που μας παρακολουθεί και ταυτίζεται ή δεν ταυτίζεται. Ας το πια μου το χάλασες κι αν το θες δε φταίς, ήμουν αμπαθές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Ας το πια μου το χάλασες κι αν το θες δε φταίς, ήμουν αμπαθές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Παρ' όλα αυτά, παρά τις δυσκολίες, η Ελεονόρα Ζουγανέλη σε κάθε live της, on stage, είναι ο πιο εκρηκτικός άνθρωπος που μπορείς να δεις, ο πιο θεατρικός και θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι όντως έτσι και στην καθημερινότητά σου. Είναι ο ίδιος άνθρωπος αυτός που βλέπουμε? Ναι, προσπαθώ πάρα πολύ να καταφέρω να είναι ο ίδιος. Στη σκηνή, επειδή την αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ, ευτυχώς βγαίνουν τα πιο καλά στοιχεία του χαρακτήρα μου και τα πιο κακά. Τα ζουν, τα βιώνουν πιο πολύ οι δικοί μου άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή είμαι εκρηκτική. Απλά σε σκηνή, ας πούμε, εκδηλώνεται η θετική μου έκρηξη, ενώ στη ζωή μπορεί να είμαι και πιο θυμωμένη, να έχω πιο πολλά νεύρα. Και στη σκηνή έχω νεύρα. Γενικά δεν κρύβομαι από αυτά που αισθάνομαι. Νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή διαδρομή και προσπαθώ πολύ να ενοποιήσω την Ελεονόρα της ζωής με την Ελεονόρα της σκηνής. Είναι κάτι που επιδιώκω για μένα, για δικό μου καλό και γι' αυτό και ευγνωμονώ τους ακροατές γιατί άθελά τους συμμετέχουν σε μια δική μου εξέλιξη προσωπική χωρίς ίσως ίδιοι να το γνωρίζουν. Τους οφείλω πάρα πολλά γι' αυτό. Ζω πολύ καλύτερα από όταν μοιράζω τη ζωή μου με το κοινό μου. Νιώθω πολύ εξαρτημένη από το κοινό μου, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, κάνω προσπάθεια
Είναι πολύ παράξενο γιατί μου τα έφερε έτσι. Έκανα μια πολύ μεγάλη, ένα τραγούδι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν σου γίνεται αυτό, μπαίνεις στα σπίτια πολλών ανθρώπων που ενδεχομένως δεν είσαι και ακριβώς η επιλογή τους. Οπότε μετά έρχεται ένα πραγματικό ξεσκαρτάρισμα και σε ακολουθούν οι άνθρωποι που μέσα ίσως από την επιτυχία αυτή, μέσα από μια γενικότερη συνθήκη, σε αγαπούν και σε θαυμάζουν και θέλουν να δουν την εξέλιξή σου και θέλουν να δουν και τα στραβά σου και τα καλά σου. Νομίζω ότι οι ισορροπίες κρατιούνται μόνο αν υπάρχει αλήθεια και η αλήθεια θέλει χρόνο για να φανερωθεί. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Ποιο είναι για εσένα το διαμαντάκι σου μέχρι τώρα από τα τραγούδια? Κάθε δίσκος είχε πράγματα αναλόγως τι θεωρούμε διαμάντι. Την επιμονή, όπως είπα και πριν, την ξεχωρίζω και θα την ξεχωρίζω για πάντα, γιατί συμβαίνει σε πάρα πολύ λίγους καλλιτέχνες αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει καριέρα άνθρωποι, μεγάλη καριέρα, που δεν τους έχει συμβεί αυτό. Ένα τόσο πολύ open τραγούδι να ακουστεί παντού, σε σούπερ μάρκετ, σε γάμο. Ήταν ένα τραγούδι που έπαιξε πάρα πολύ. Οπότε το ξεχωρίζω γι' αυτό το λόγο, γιατί πρέπει να το ξεχωρίσω και να το τιμήσω. Από εκεί και πέρα στη δισκογραφία μου υπάρχουν δικά μου προσωπικά διαμαντάκια για οποιοδήποτε λόγο. Από την τελευταία μου δισκογραφική δουλειά, ένα τραγούδι που αγαπώ εγώ πολύ και το θεωρώ μέσα μου πολύ ειδικό, είναι η Κοραλία. Γιατί για μένα λέει πολλά αυτή η ιστορία και η συναναστροφή μου με αυτό το κορίτσι και βρήκα πάρα πολλά κοινά και από την μέχρι τώρα ζωή μου, αλλά και το πώς όντως η ζωή μπορεί να σταφέρει μεγαλώνοντας. Το κορμί το ρόδαλο της Κοραλίας είναι από όλα τα μνημεία πιο γνωστό. Φρύδι, βούκλα, κοκκινάδι, καθρεφτάκι. Εγώ θέλω να μου πεις εάν υπάρχει κάποιο, έτσι, κάποιο στόχος, ένα βήμα που θα ήθελες να κάνεις κάπου, πουδήποτε, που δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα, είτε προσωπικά, είτε στην καριέρα, στη μουσική σου καριέρα. Αμέτρητα. Είναι αμέτρητοι στόχοι που δεν έχω πραγματοποιήσει, αμέτρητα πράγματα που θέλω να κάνω, πάρα πολλά πράγματα που θέλω να αλλάξω και να δοκιμάσω και θα τα κάνω, ελπίζω. Απλά χρειάζονται χρόνο, γιατί για να μπορέσεις να υποστηρίξεις κάτι και να μπορέσεις να... Γιατί κάθε ρίσκο δεν είναι απαραίτητο ότι φέρνει επιτυχία. Οπότε για να μπορέσεις να διαχειριστείς και την ενδεχόμενη αποτυχία, και δεν εννοώ αποτυχία απλά να μην έρθει να το δει κόσμος, γιατί το να μην έρθει να το δει κόσμος πια είναι κάτι αναμενόμενο, επειδή έχει αλλάξει... Δηλαδή, σαφώς χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται ο κόσμος στις συναυλίες μου, αλλά ξέρω ότι μπορεί κάποια στιγμή να μην έρθει λόγω των συνθήκων και να μην αποδώσω απόλυτα την ευθύνη σε μένα. Αλλά το να κάνω κάτι που να μην αρέσει, ναι, αποδίδω σε μένα την ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως δεν θέλω να βολευτώ σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι του γούστου μου, δεν είναι και της λογικής μου. Είμαι προετοιμασμένη και για τα καλά και για τα κακά. Οπότε προσπαθώ να φροντίσω τον εαυτό μου να δεχτεί και το ενδεχόμενο της μη αποδοχής αυτού που θα κάνω. Πάντα η αγάπη αργεί, που όταν φτάνει δεν είσαι εκεί. Σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς. Και λυπάσαι που πάλι το χρόνο. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε. Ποιος σου έχει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα σκληρούς ανθρώπους να πατάς σαν εμένα? Χειρότερο κι από βρισιά. Τα λέμε. Πριν κλείσουμε, επειδή βρίσκεσαι στην Κρήτη, επειδή σε αγαπάει πολύ η Κρήτη και αγαπάς και εσύ την Κρήτη, δεν ξέρω, θα ήθελες έτσι να στείλεις μια ευχή στους ντόπιους εδώ,
Ευχή και για τους ντόπους και για όλο τον κόσμο, για μένα, είναι να απολαμβάνουμε αυτό που μας συμβαίνει, αυτό που έχουμε. Εσείς έχετε έναν πολύ όμορφο τόπο, η αλήθεια είναι, πολύ ζωντανό και πολύ γόνιμο, και είναι ωραίο να το χαρείτε πραγματικά, να τον ανακαλύψετε, γιατί ένα, θα μου επιτραπεί η λέξη, αρνητικό που έχω διαπιστώσει σε πολύ κόσμο στην Κρήτη είναι ότι δεν την έχετε γνωρίσει την Κρήτη όλοι. Νομίζω ότι πολλοίς κόσμος έχει περιοριστεί σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, και οι τουρίστες, εμείς δηλαδή, έχουμε πιο πολύ γευτεί τις ομορφιές του τόπου, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο για εμάς. Οπότε να ζήσετε το νησί, να το ανακαλύψετε ολόκληρο, και τα όμορφά του και τα άσχημά του, γιατί έτσι είναι. Ο ένας τόπος πρέπει να έχει και τα όμορφα και τα άσχημα. Να τα αποδεχτείτε, να τα απολαμβάνετε, και γενικότερα να, αυτό το πράγμα να, να μπορεί να σας κάνει να είστε χαρισματικοί και να προσφέρετε στη ζωή και στους άλλους. Πια μου το χάλασες, κι αν το θες δε φταίς, ήμουν από αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες.